μια βαθιά ύφεση. Και για τον λόγο αυτό είναι υποχρέωσή μας να αναζητήσουμε και θα το πράξουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, να υπάρξουν αναψιακά μεγέθη που είναι δυνατόν να αναθερμάνουν την αγορά και να χέσουν την ανεργία η οποία και πάρα πολύ καιρό καλπάει. Συμφωνήσαμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει χωρίς καθυστέρηση να υπάρξουν. Διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα υπηρετούν την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και θα επιχειρούν. Και νομίζω και πάλι ότι είναι δυνατόν να το επιτύχουν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συζητήσαμε και επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει τις άσως προσεχείς ημέρες να προωθήσουμε. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση των ρυθμίσεων του τηρεσία, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να ανασάνει μια αγορά η οποία βρίσκεται σε ασφυξία. Και αναφέρομαι ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προωθηθεί εκείνος ο έλεγχος που αφορά στην διαπίστωση φοροδιαφυγής που μπορεί να έχει συντελεστεί και έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως στο μέρος που αναφέρεται αυτή η φοροδιαφυγή ή ακόμη και η παράνομη προέλευση χρημάτων και σε πολιτικά πρόσωπα, πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να ολοκληρωθεί η διαδικασία και εφόσον υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα μεταξύ εκείνων που ελέγχονται είτε για παράνομη εξασφάλιση χρήματος ή για φοροδιαφυγή, να υπάρξει η εφαρμογή του νόμου. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι μας ενδιαφέρει πολύ και βέβαια αυτό συναρτάται και στις δόσεις που περιμένουμε να αναθερμάνουμε την αγορά και χρήματα που θα υπάρξουν με την συγκεκριμένη χρηματοδότηση και όπως αυτή προβλέπεται μέρος αυτών, μεγάλο μέρος να δοθεί στην αγορά προκειμένου να έχουμε μια αναζωογόνηση της αγοράς στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου και πάλι να περιορίσουμε την ανεργία η οποία με έναν αδυσόπιτο τρόπο διασπά την κοινωνική συνοχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος των ανέργων, ιδιαίτερα των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι τα όσα συμφωνήσαμε, τα τρία κόμματα που στηρίζουμε την κυβέρνηση, όσα συμφωνήσαμε στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας σύγκλησης θα τηρηθούν απαρέκκλιντα. Σας ευχαριστώ.